Η μηχανολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που απαιτεί από το προσωπικό που την υπηρετεί να είναι σε θέση να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή. Αυτό προϋποθέτει ο μηχανολόγος να διαθέτει στοιχεία όπως όρεξη για μελέτη της επιστήμης, κατανόηση των υλικών, των πρώτων υλών, των μηχανημάτων και των εργαλειών. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει παρατηρητικότητα, προσοχή και ακρίβεια στις κινήσεις των χεριών του. Απαιτεί δηλαδή σύνθεση πνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων, καθότι ο μηχανολόγος θα κληθεί σε προβλήματα να δώσει άμεσα λύσεις εφαρμόσιμες, αξιόπιστες και ασφαλείς. Ο μηχανολόγος θα πρέπει συνέχεια να ενημερώνεται για τα νέα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Ο ρόλος του μηχανολόγου είναι να μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, να εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει μηχανές, να υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων. Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφύτου, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες συγγενείς ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των μηχανολόγων. Στο σχολείο μας μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ειδικότητες, του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού και του τεχνικού οχημάτων. Μισθωτός σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις άλλων δραστηριοτήτων και ως τεχνίτης συντήρησης. Και ο τεχνικός οχημάτων μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να αποκτήσει συναφείς με την εργασία του, επαγγελματικές άδειες. Η τροφή σήμερα αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία λόγω του υψηλού ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης, της ανάγκης επίλυσης του προβλήματος της πείνας και διαφύλαξης των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές και λόγω των πολλών διατροφικών σκανδάλων που έχουν έρθει στην επιφάνεια, όπως κρέας των τρελών αγελάδων, διοξίνη στα πουλερικά, μεταλλαγμένα τρόφιμα, πολλές νοθείες και άλλα. Επίσης, είμαστε ό,τι τρώμε. Είναι αυξημένη επομένως η ανάγκη για υγιεινά και υψηλής διατροφικής αξίας τρόφιμα, απαλλαγμένα από επικίνδυνες τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα. Τέλος, παίζει καθοριστικό ρόλο η πιστοποιημένη διασφάλιση της υγείας και ποιότητας των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής και μετοποίησης από το χωράφι στο πιάτο. Ο απόφυτος ειδικότητας είναι σε θέση να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, να γνωρίζει τη διαδικασία της επεξεργασίας, της συντήρησης και της μεταποίησης των τροφίμων, να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων, να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα, να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων. Ο απόφυτος της ειδικότητας τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών αποκτά πτυχίο επίπεδου 4 και μπορεί να απασχοληθεί σε εργαστηριακό χώρο της ειδικότητάς του ακολουθώντας το μεταλλικιακό έτος της μαθητείας για αναβάθμιση του πτυχίου του σε επίπεδο 5 ή να εισαχθεί μετά από πανελλαδικές εξετάσεις σε πανεπιστημιακές σχολές τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, γεωπονίας, δασολογίας και μηχανικών περιβάλλοντος, διατροφολογίας αλλά και σε στρατιωτικές σχολές αστυνομίας και πυροσβεστικής. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι στο δημόσιο τομέα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον τομέα τροφίμων, για ελέγχο στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων, όπως και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, αλλά και ΕΦΕΤ. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων. Τα επαγγέλματα υγείας και συγκεκριμένα οι νοσηλευτικοί έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Οι βοηθοί νοσηλευτών διαδραματίζουν πολυδιάστατο και ουσιαστικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Διαχρονικά αποτελούν τη ραχοκογαλιά κάθε συστήματος υγείας και κυρίως σε περιόδους κρίσεων. Είναι οι επαγγελματίες υγείας που μεταξύ άλλων φροντίζουν για την υγεία στο σύνολο του πληθυσμού. Απολαμβάνουν παγκόσμια αναγνώριση της προσφοράς του επαγγέλματός τους, ένα επάγγελμα που ταυτίζεται με την έννοια λειτουργήμα.
η προσφορά, το αίσθημα κοινωνικής, ατομικής και συλλογικής ευθύνης και η αγάπη για τον συνάνθρωπο αποτελούν αυτό σκοπό για τους νοσηλευτές. Η ευγένεια, η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα, η ικανότητα για λεπτούς προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς και φυσικά η ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός του. Ο απόφυτος της ειδικότητας βοηθών νοσηλευτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, νοσηλευτικές μονάδες, υγειονομικούς σταθμούς, ΕΚΑΒ, οίκους ευγυρίας, κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση, αλλά και σε σχολεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια, εργοτάξια, αεροδρόμια, μεγάλα εμπορικά κέντρα και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη για προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών. Ζούμε στην εποχή της παντοκρατορίας της τεχνολογίας. Ο κόσμος μας έχει γίνει καλύτερος, γρηγορότερος και πιο συνδεδεμένος. Ο κλάδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η ανάγκη για έργα πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου λογισμικού σε πληθώρα κλάδων είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια επανάσταση που τρέχει με ηλικιώδες ταχύτητες. Μέσα σε αυτό το τοπίο, καινούργιες εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών ξεπηδούν και στη χώρα μας, ενώ μια νέα γενιά εταιριών τεχνολογίας και πληροφορικής είναι ήδη στο προσκήνιο. Είναι προφανές ότι η ενασχόληση με την πληροφορική βρίσκει εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ζωής μας, παρέχει γνώσεις που αξιοποιούνται σχεδόν από όλα τα επαγγέλματα, προσφέρει μεγάλη ποικιλία και δυνατότητες εξειδίκευσης και καινοτομίας, παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες στα διαδρομία. Στο σχολείο μας, οι απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συγκεκριμένη ειδικότητα δίνει έμφαση στη τεχνική υποστήριξη συστημάτων και δικτύων καθώς και σε τεχνικά θέματα πωλήσεων. Παράλληλα, οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα που αφορούν στον προγραμματισμό υπολογιστών, πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων, πολυμεσικές εφαρμογές και άλλα. Ο απόφοιτος τομέα μπορεί να πωλεί, να εγκαθιστά και να υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής, να υποστηρίζει τους χρήστες των συστημάτων, να αναλαμβάνει αυτόματα την εγκατάσταση διαχείρισης συστημάτων, να δημιουργεί ιστοσελίδες και να εγκαθιστά διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες τοπικών δικτύων. Επίσης, το πτυχίο πληροφορικής του ΕΠΑΛ υπερκαλύπτει το ECDL, άρα παρέχει πιστοποίηση χωρίς ημερομηνία λήξης. Οπότε μπορείς να εργαστείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως αυτοαπασχολούμενο. Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, ιδιωτούτα, υπουργεία, εκπαιδευτικές μονάδες και άλλα. Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής και δικτύα υπολογιστών. Επιχειρήσεις που προωθούν και πωλούν προϊόντα, υπηρεσίες πληροφορικής και δικτύων. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, σε γραφείο τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφείο κατασκευής ιστοσελίδων, γραφικές τέχνες κτλ. Επιπλέον, ανοίγοντας δική σου επιχείρηση, θα μπορείς να υποστηρίζεις τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα πληροφοριακά συστήματά της, αλλά και την προβολή της στο ίντερνετ. Ένα πτυχίο πληροφορικής εξασφαλίζει υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, πληθώρα τομέων απασχόλησης, επαγγελματική σταδιοδρομία εντός και εκτός Ελλάδας. Ο τομέας μας, με παράδοση σε συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς, έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις και βραβεία. Η πληροφορική δεν θα γνωρίσει κορεσμό γιατί διαρκώς εξελίσσεται. Στις επόμενες γενιές, η γνώση πληροφορικής και ιδιαίτερα προγραμματισμού θα είναι τόσο απαραίτητη όσο η γραφή σήμερα. Οι προγραμματιστές του αύριο θα είναι οι μάγοι του μέλλοντος. Επιλέγοντας την πληροφορική, δεν θα είσαι απλός χρήστης, αλλά δημιουργός τεχνολογίας. Και αν ακόμα δεν γίνεις πληροφορικός, η πληροφορική είναι απαραίτητη ό,τι γιαγάνεις, αφού σε καθιστά πολύτιμο, αναντικατάστατο και σύγχρονο επαγγελματία ή εργαζόμενο όπου και αν βρεθείς. Στον τομέα πληροφορικής γίνεται προσπάθεια εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας που έχουν σκοπό να δώσουν μεγαλύτερα κίνητρα στους μαθητές, συμμετέχοντας σε αυθεντικές και με σημασία μαθητικές δραστηριότητες και αναπτύσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο δεξιότητες του 21ου αιώνα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, επικοινωνία και δημιουργικότητα.
τομέας οικονομίας και διοίκησης. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούμε μια αλματώδη ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών. Πρόκειται για μια επιστήμη που δίνει πολλές επαγγελματικές διεξόδους είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι των οικονομικών σχολών στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν ως ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού αντίστοιχα. Μπορούν να εργαστούν σε ξενοδοχικές μονάδες, ναυτιλιακές ή σε γραφεία τουρισμού, να ασχοληθούν με το εσωτερικό εμπόριο ή με το διεθνές. Πολλοί από αυτούς γίνονται λογιστές, ορκωτοί, λογιστές ή σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ελεγκτές νοσοκομείων, δήμων, επιχειρήσεων. Στον δημόσιο τομέα μπορούν να απασχοληθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, συντοπική αυτοδιοίκηση, δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες, στην εφορία, στη διοίκηση νοσοκομείων και άλλων δημόσιων οργανισμών. Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός στις μέρες μας είναι μεγάλος και θα πρέπει οι επαγγελματικές μας επιλογές να μας εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματικά αποκατάσταση σε προοπτικές εξελίξεις και αυτολοκλήρωσης. Τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Το μέλλον του ηλεκτρισμού και της ενέργειας μόνο ελπιδοφόρο πρόκειται να είναι και θεωρούμε πως υπάρχει επαγγελματική διασφάλιση. Στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο του Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης μπορείτε να κάνετε σπουδές ηλεκτρολόγου και να ξεκινήσετε την καριέρα σας σε αυτό το επάγγελμα. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούμε μια αλματώδη ανάπτυξη των εφαρμογών της ηλεκτρολογίας. Ζούμε στην εποχή που δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε την καθημερινή μας διαβίωση χωρίς τη χρήση του ηλεκτρισμού από τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρικές συσκευές έως και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Πρόκειται για μια επιστήμη που δίνει ολοένα και περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους καθώς η επίδρασή της αυξάνει διαρκώς. Ο απόφοιτος της ειδικότητας τεχνικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων μπορεί να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών, να συντηρεί, εντοπίζει και κατασκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών, να βελτιώνει και εξυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία. Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο, ως ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών, ως ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πολίτης σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος, ως δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε δημόσιες υπηρεσίες με διαγωνισμούς, ως ιδιωτικός υπάλληλος και ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις αναλυκιστήρων και ηλεκτρογυρανών. Ο ηλεκτρολόγος οφείλει να έχει ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, ακρίβεια, υπομονή και σίγουρα τα δύο πιο σημαντικά, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών του.